Οι πρώτοι εμβολιασμοί στη χώρα μας κατά του νέου κορονοϊού αποτελούν πλέον γεγονός. Η Ευσταθία Καμπισιούλη, νοσηλεύτρια μεθ στον Ευαγγελισμό, ήταν ο πρώτος άνθρωπος που εμβολιάστηκε στη μία το μεσημέρι, σηματοδοτώντας την αρχή του τέλους της πανδημίας. Αμέσως μετά ακολούθησε ο Μιχάλης Γιοβανίδης, φιλοξενούμενος σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στην περιοχή των Μελισσίων. Οι στιγμές πραγματικά ξεχωριστές και σίγουρα ιστορικές. Οι εμβολιασμοί συνεχίστηκαν με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον Πρωθυπουργό της χώρας. Τα φετινά Χριστούγεννα το μεγαλύτερο δώρο μας το έκανε η επιστήμη. Όλοι αυτοί οι ερευνητές σε όλο τον κόσμο που μόχθησαν και πέρασαν ίσως νύχτες με αγωνία προσπαθώντας να έχουν εγκαίρως, όσο γίνεται πιο έγκαιρα, όσο γίνεται νωρίτερα, έτοιμο το εμβόλιο για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση που κατάφερε να μοιραστούν οι πρώτες ποσότητες σε όλα τα κράτη-μέλη ώστε να αρχίσει ο εμβολιασμός, απέδειξε με τον τρόπο αυτό ότι είναι και μια κοινότητα αλληλεγγύης. Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και όλοι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, πέρα από το έργο που προσφέρουν όλο αυτό τον καιρό και για το οποίο ποτέ πραγματικά δεν θα μπορέσουμε να τους ευχαριστήσουμε όσο τους αναλογεί, θα έχουν τώρα να υπηρετήσουν και το πρόγραμμα εμβολιασμού, να μπορέσουν να το υλοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αλλά αυτή τη φορά, τώρα πια, δίπλα στην αγωνία, μπορεί να φωλιάσει και ένα χαμόγελο αισιοδοξίας. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να εμβολιαστούμε όσο γίνεται περισσότεροι, φυσικά μέσα στο πρόγραμμα που θα υλοποιηθεί και με τις οδηγίες των γιατρών, για να μπορέσουμε να νικήσουμε να φύγουμε από αυτή την περιπέτεια, να πάρουμε πίσω τις ζωές μας, να ανακτήσουμε την ελευθερία μας, να ανταμώσουμε πάλι, να αγκαλιάσουμε τους δικούς μας. Μέσα στους επόμενους μήνες, ο σκοπός μας είναι να εμβολιάσουμε τη μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων. Και πιστεύω ότι καθώς ο εμβολιασμός θα προχωρά και καθώς θα διαπιστώνουμε ότι το εμβόλιο είναι απολύτως ασφαλές, αλλά και αποτελεσματικό, και αυτοί οι συμπολίτες μας, οι οποίοι σήμερα με καχυποψία μπορεί να αντιμετωπίζουν την προοπτική του εμβολιασμού, θα πείθονται ότι αυτό είναι το σωστό. Το εμβόλιο είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε οριστικά να τελειώνουμε με την περιπέτεια του COVID. Είναι ο μόνος τρόπος για να ξαναπάρουμε στα χέρια μας τον έλεγχο των ζώων μας. Να αγκαλιάσουμε και να αγκαλιαστούμε με τους ανθρώπους που αγαπάμε. Ξαναπάρει μπροστά η οικονομική δραστηριότητα. Όλα αυτά πιστεύω ότι θα γίνουν πράξη. Στη συνέχεια, εμβολιάστηκε ο καθηγητής λοιμοξιολογίας και επικεφαλής της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, Σωτήρης Τσιόδρας, ο γραμματέας του ΜΕΡΑ25, Γιάννης Βαρουφάκης, εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, ο αρχηγός του ΓΕΕΘΑ, και σε μια εντελώς συμβολική κίνηση, πριν από τους υγειονομικούς που ήταν πολλοί οι οποίοι εμβολιάστηκαν σήμερα, ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, εκπροσωπώντας τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Τώρα που ερχόμουν από την Ναύπακτου για να κάνω το εμβόλιο, είδα ένα πάρα πολύ ωραίο θέαμα εκεί προς την Κόρινθο. Ήταν ένα πολύ μεγάλο και λαμπρό και ωραιότατο ουράνιο τόξο. Όταν λοιπόν είδα το ουράνιο τόξο, λέω να το συμβολικό. Και ξέρουμε από την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη, ότι όταν έγινε ο κατακλυσμός του Νόε και μετά τελείωσε ο κατακλυσμός, τότε ο Θεός λέει έδειξε ένα ουράνιο τόξο που σημαίνει την εύνοια του Θεού ότι θα σταματήσει να υπάρχει πάλι το κακό. Οπότε και εγώ το ερμήνευσα με την έννοια ότι θα αποκτήσουμε την ελευθερία. Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα, μια ημέρα ελπίδας και αισιοδοξίας. Η εκστρατεία αυτή που έχει αναληφθεί, η επιχείρηση Ελευθερία, είναι σε πλήρη εξέλιξη. Οι ένοπλες δυνάμεις συμμετέχουν πάση δυνάμεις σε αυτή την επιχείρηση. Είναι σίγουρα μια ιστορική στιγμή για την πατρίδα μας και όλο τον κόσμο. Μια στιγμή που όλοι την περιμέναμε. Επιτέλους ήρθε. Και αισθάνομαι ότι έχω την τύχη και το προνόμιο να είμαι από τους πρώτους που εμβολιάζονται. Το εμβόλιο είναι τόσο η ορθή επιλογή ατομικά, όσο και κοινωνικό αγαθό, δημόσιο αγαθό. Νιώθω βέβαια μια ντροπή που ένα τόσο πολύτιμο αγαθό για πολλούς μήνες θα είναι προνόμιο κάποιων λίγων. Κλείνοντας το 2020, την αγωνία και το φόβο τη διαδέχεται η ελπίδα, η επιστήμη, η συνεργασία και η λογική κέρδισαν το στοίχημα.